Και πάλι στην εσωτερική επικαιρότητα, η εταιρεία Eldorado αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο να αποχωρήσει από τις μεταλλευτικές επενδύσεις στη Χαλκιδική και τη Θράκη. Σύμφωνα με τους εκπροσώπους της, η έλλειψη ξεκάθαρου επενδυτικού πλαισίου αλλά και η συνεχιζόμενη πολεμική σε βάρος της εταιρείας την αναγκάζουν να επανεξετάσει την επένδυση. Ναι, μεν, αλλά. Θέλει να μείνει στην Ελλάδα και να συνεχίσει τις επενδύσεις η Eldorado Gold. Την ίδια ώρα όμως αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο αποχώρησης. Από τη μία πλευρά η ένταση, τα επεισόδια και οι επιθέσεις σε βάρος της και από την άλλη η έλλειψη καθαρού επενδυτικού τοπίου στη χώρα έχουν προκαλέσει σοβαρές επιφυλάξεις για το πώς μπορεί να συνεχιστεί η επένδυση, όπως επεσήμαναν οι εκπρόσωποι των θυγατρικών της εταιρεών Ελληνικός Χρυσός και Χρυσορυχία Θράκης. Η κυβέρνηση και η χώρα χρειάζεται επενδύσεις. Νομίζω ότι αυτό που θέλετε να με ρωτήσετε είναι αν έχουμε βρει τον τρόπο και τη στρατηγική να διαχειριστούμε επενδύσεις. Φοβάμαι πως όχι. Αυτή τη στιγμή, σαν χώρα, θα διαμορφώσουμε ένα επενδυτικό τοπίο καθαρό και μεθοδικό. Εάν υπάρξει αυτό, η εταιρεία θα μείνει. Είμαστε η μόνη χώρα που έχει αυτή την άποψη για τα μεταλλεία, δυστυχώς. Η Eldorado έχει προγραμματίσει, σύμφωνα με τους εκπροσώπους, τις επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων για τα προσεχή 5 χρόνια για την εξόρυξη κοιτασμάτων χρυσού, χαλκού, μολύβδου, ψευδαργύρου και αργύρου. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, θα προκύψουν για τα δημόσια ταμεία έσοδα 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ από φόρους την επόμενη 20ετία, ενώ οι συνολικές θέσεις εργασίας που θα προκύψουν θα φτάσουν και τις 5.000. Η αξία των βεβαιωμένων κοιτασμάτων στη Χαλκιδική ανέρχεται στα 11 δισεκατομμύρια δολάρια, ενώ στο πέραμα της Τράκης στα 1,6 δις. Σε ελλειπή ενημέρωση των φορέων και των κατοίκων της Χαλκιδικής και της Θράκης, αλλά και σε μικροπολιτικά τοπικά συμφέροντα, αποδίδουν οι εκπρόσωποι της καναδικής εταιρείας τις διαμαρτυρίες ενάντια στην επένδυση. Μικροπολιτικά συμφέροντα εννοώ τα συμφέροντα παραγωγισμού που λειτουργούν στις τοπικές κοινωνίες. Και βεβαίως δεν εννοώ πολιτικά κόμματα. Σύμφωνα με την εταιρεία, η περιβαλλοντική μελέτη για τη Χαλκιδική είναι σύμφωνη με τα τελευταία διεθνή στάνταρτς προστασίας του περιβάλλοντος και άρα είναι θέμα απόφασης του ΙΠΚΑ, το οποίο την επανεξετάζει, να δώσει το πράσινο φως για να προχωρήσει η επένδυση.